Μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τρίτο City Break προορισμός προωθείται να γίνει το Ηράκλειο με στόχο τον τουρισμό 365 ημερών το χρόνο, όπως τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου αλλά και στελέχη του Δήμου. Συζητήσαμε λοιπόν για το πώς το Ηράκλειο θα γίνει ένας προορισμός 365 μέρες του χρόνου. Συζητήσαμε για το πώς θα γίνει ένας City Break προορισμός, άλλωστε ήδη από τον ΕΟΤ έχουν προωθηθεί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως προορισμοί για το City Break και είπαμε ότι ο επόμενος προορισμός θα είναι το Ηράκλειο. Η κυρία Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι η στρατηγική του Δήμου και του Υπουργείου βρίσκονται σε απόλυτη σύμπνοια, σχολιάζοντας ότι θα στηρίξει την ίδρυση οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού που προωθεί ο Δήμος Ηρακλείου, την ώρα που ο Δήμαρχος αναφερόταν στις ευκαιρίες που δίνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που τέθηκε σε διαβούλευση και αφήνει πολλά περιθώρια για ανάπτυξη στο Ηράκλειο. Έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο, σε μια νέα αρχή του τουρισμού, με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, με την μέρημνα για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον και βεβαίως για τις τοπικές κοινωνίες. Ανταλλάξαμε απόψεις με την Υπουργό για το πώς θα πορευτούμε κατά την διαβούλευση αυτού του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να δεθεί αυτό που ξεκινάει από την διαχείριση του τουριστικού προορισμού, αλλά θα έλεγα επιστρέφει στην χωροταξία και που στην δική μας περίπτωση, όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω στην Υπουργό, συνδέεται βέβαια με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο έχουμε επίσης σε εξέλιξη. Στη βάση των ειδικών μορφών τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο γαστρονομικό τουρισμό και το Ηράκλειο ως πρωτεύουσα γαστρονομίας της UNESCO, αλλά και το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που μπορεί να σηκώσει ένα δυνατό ρεύμα τουρισμού ποιοτικότερου από τον κοινό. Αυτό του συνεδριακού. Μάλιστα, για το συνεδριακό κέντρο και το ρόλο του, είχε συνάντηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Μύρωνα Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και στελέχη του κέντρου. Συζητήσαμε για το πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί περαιτέρω, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού για την ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού μέσα από τις δράσεις του κέντρου, αλλά και του συνεδριακού τουρισμού, που βεβαίως είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που σύμφωνα με τις μελέτες φέρνει 10 φορές περισσότερα έσοδα από τον τουρισμό που ξέρουμε. Τώρα πλέον ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία όσον αφορά και το συνεδριακό σκέλος. Αυξάνεται η ζήτηση για το πολιτιστικό ως συνεδριακό κέντρο. Αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο στη συνάντησή μας με την Υπουργό Τουρισμού, τη Κεφαλογιάννη, η οποία σήμερα με την παρουσία της έδειξε και το μεγάλο της ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Ήταν μια συνάντηση που μας έδωσε μεγάλη αισιοδοξία για τις δράσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό για το 2024, είπε ότι κινείται ανωδικά, αλλά ότι η στόχευση του Υπουργείου δεν είναι απλά κάποιες πετυχημένες σεζόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι σχεδιάζουμε και έχουμε μια στρατηγική για την μακροπρόθεσμη, τη βιώσιμη, την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Σε αυτό θέλω να επιμείνω, σε αυτή την κατεύθυνση ούτως ή άλλως έχουμε κάνει και τις δύο ήδη νομοθετικές παρεμβάσεις με πολλά θεσμικά εργαλεία και καινούρια επενδυτικά προϊόντα και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους συνεργάτες του, διότι προφανώς στο σχεδιασμό αυτό το Ηράκλειο μπορεί να έχει μια εξέχουσα θέση. Τέλος, η Υπουργός Τουρισμού, με επίκεντρο τις υποδομές, σχολίασε με φόντο και το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης ότι θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς είναι το πρώτο και το τελευταίο σημείο αναφοράς των επισκεπτών. Έχουμε τον σχεδιασμό για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό όμως μας δίνει την υποχρέωση μέχρι τότε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το Καζαντζάκης, να λειτουργεί όπως πρέπει, γιατί βεβαίως είναι το πρώτο και το τελευταίο σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες.